για πείτε μου λίγο, ποιοι σας φάνηκαν έτσι ότι... τέλος πάντων, τραγουδάτε λίγο καλύτερα. Τραγουδάμε λίγο καλύτερα, ευχαριστούμε. Όχι, δεν τραγουδάμε καλύτερα. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, Ράνια Θρασκιά. Ναι. Μια άτυχη στιγμή. Άτυχη στιγμή. Παίρνει βελτίωση, ποιος ξέρει. Παίρνει, σταμάτα, επιδέχεται. Μπορεί, ρε παιδί μου. Για εγώ να πω κάτι και νομίζω το είπε κάποιος στην Κριτική Επιτροπή. Ή δεν το είπε, το φαντάστηκα, ή το έλεγα εγώ μέσα από το μυαλό μου. Νομίζω ότι η Ράνια Θρασκιά, οκ, δεν την κρίνουμε σαν τραγουδίστρια, γιατί δεν είναι. Μ' αρέσει ο τρόπος που αντέδρασε σε όλα αυτά που της είπα. Ωραία, πολύ διακριτικά και πολύ με χιούμορ, μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ όμως ότι εγώ λέω, επειδή ο τραγουδιστής που είναι μαζί της τραγουδούσε σαν τενόρος, σαν βαρύφωνο. Δεν ξέρω από αυτά, δηλαδή μπορεί να σα λέω βλακίσει, ψήφωνο, βαρύφωνο, δεν καταλαβαίνω. Ήταν τόσο κόντρα με τη φωνούλα της Ράνιας που νομίζω πιο κακό της έκανε, παρακαλώ. Δηλαδή, ίσως αν εγώ λέω τώρα, ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός, έτσι όπως το λέω από το σπίτι μου ξάπλα. Εάν τραγουδούσε με έναν τραγουδιστή που τραγουδάει κανονικά και όχι με βαριά φωνή έτσι, ίσως λίγο να βόηθαγε την κατάσταση. Γιατί άκουγε μια φωνή έτσι και μια φωνή αλλιώς. Έβγαινε, δηλαδή, αντί να τη βοηθάει για μένα, τη έκανε πιο ζημιά. Έτσι νομίζω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορεί βέβαια σε ένα άλλο τραγούδι η φωνή του να μπορέσει να τη βοηθήσει. Πώς είπαμε πριν ότι ο Στέλιος Διονυσίου έδωσε μια πιο λαϊκή χρειά. Είναι η χρειά του άλλου τύπου. Ναι, αλλά έδωσε μια λαϊκή χρειά σε κάτι που δεν είναι λαϊκό. Λαϊκή χρειά. Εδώ ήταν. Πάτε λίγο πλέον. Ναι, είναι σίγουρα η αγάπη δεν γνωρίζει τενόρος.